Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Φετοκάκης. Εγώ είμαι γεννημένος Νέα Υόρκη, Μανχάτεν. Η μάνα μου από τον Πειραιά και ο πατέρας μου από τη Χίο. Έχουν έρθει, νομίζω, 1968, κάτι έτσι, όταν ήρθαν. Πήγανε πρώτα Montreal, Canada. Από εκεί, Νέα Υόρκη, γεννηθήκαν όλα τα παιδάκια εκεί και τελικά ήρθαμε Houston, Texas, ευτυχώς. Πότε άνοιξες το μαγαζί εδώ τώρα? Η μάνα μου και ο πατέρας άνοιξαν το πρώτο, στο Montrose. Είναι η περιοχή που μένουμε στο Houston, 1977. Και μετά, εσύ πότε το ανάλαβες? Εντάξει, εγώ ήμουν τυχερός γιατί από μικρός ήμουν στα μαγαζιά και δεν ήμουν καλός στο σχολείο και τελικά έμεινα και έχω βαγείο. Εγώ το πήρα το μαγαζί από τη μάνα μου, νομίζω ήταν 2000, ήμουνα 20 κάτι χρονών και της είπα, ξέρεις τι, θέλω να το αγοράσω, να το κάνω δικό μου. Και από εκεί πήρα το πρώτο και ανοίξαμε 2-3 και τώρα έχουμε 2 μεγάλα και τώρα θα ανοίξω ένα άλλο στο Woodlands, Texas, που είναι λίγο πιο μακριά. Okay. Ναι. Πες μου για την οικογένειά σου. Είμαι παντεμένος, σχεδόν 20 χρόνια είμαστε μαζί. Έχω 2 παιδάκια, ο Χρύσαντος ο Φετοκάκης, η Νικολέτα Φετοκάκης. 17 ο Χρύσαντος, η Νικολέτα 9. Είμαστε δεμένοι εδώ στο Houston με την οικογένεια, με το community. Πάνε στο ελληνικό σχολείο, στο AOS. Πάμε στην εκκλησία που έχουμε φανταστική εκκλησία, φανταστικό community. Οι Έλληνες, ο ένας ο άλλος βοηθάει στον άλλον εδώ στο Houston. Γι' αυτό είμαστε πολύ τυχεροί. Δεν υπάρχει μια ελληνική εκδήλωση που να μην δει τις δωρεές από τον Νίκο Νίκο. Κοίταξε, όταν ήρθαμε εμείς δεν είχαμε τίποτα και οι γονείς μου πάντα μου το είπανε να το θυμάμαι που και εμείς μας βοηθήσανε. Όταν είναι η ώρα σου πρέπει και εσύ να βοηθάς. Εγώ έχω ένα ωραίο platform που μπορώ να δώσω φαϊτό. Γι' αυτό μ' αρέσει και βοηθάω. Πιο πολλές φορές είσαι χαρούμενος όταν έχεις όλο φαϊτό. Ναι, η χαρά γυρνάει αυτό στο μάκι. Πρώτο, τα παιδιά σου που πηγαίνουν στο σχολείο έχουν σκοπό να συνεχίσουν στην εταιρεία σου? Κοίταξε, εδώ είναι. Δεν τους είπα ποτέ πρέπει να το κάνεις. Η κόρη μου είναι 9 χρόνια και πάντα μου λέει γιατί δεν με αφήνεις να δουλέψω. Γιατί πάει σχολείο. Εντάξει, είναι άλλα χρόνια. Εγώ δούλευα την ηλικία της, but δεν είχαμε softball, football, ξέρεις, basketball, και τέτοια μουσική ύστερα από το σχολείο. Αυτή πάντα. Ο Χρύσαντος, ο πιο μεγάλος, έχει δουλέψει εδώ μέσα, ξέρει τι χρειάζεται και αυτός πάλι είναι με τα sports, κάνει football και αυτός, δεν έχουν αγορά. Εύχομαι να το στρώσω το business, για μια μέρα άμα θέλουν είναι εδώ. Τώρα πόσα άτομα έχεις στα μαγαζιά? Σε κάθε μαγαζί νομίζω είμαστε 70. Τώρα είσαι κάπου 140-150. Σχεδόν, ναι. Είναι περισσότεροι Έλληνες ή όχι? Όχι, όλες. Κοίταξε, χωρίς τους Λατίνους δεν γίνεται. Είναι καλοί άνθρωποι, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και αυτοί. Έχουμε πολλούς Έλληνες εδώ μέσα, ευτυχώς, γιατί και αυτοί το καταλαβαίνουν το φαϊτό, καταλαβαίνουν το πώς είμαστε, τη φιλοξενία την έχουμε. Είναι πολύ important αυτό να το έχεις.
Έχεις και το Κοτοσούλι που δεν υπάρχει άλλο ρέστοραν στην... Το ξέρω. Στην, και λουκουμάδες, δεν είχαν κανένας λουκουμάδες. Παλιά πήραμε, κάναμε λουκουμάδες. Το Κοντοσούλι, γιατί μ' αρέσει εμένα που πάω πίσω στοιχείο, μου το έμαθε ένας που έχει ένα μαγαζί, το λένε Στέκι. Και αυτός μου το έμαθε εκεί. Και μ' αρέσει το Κοντοσούλι. Εγώ όταν έρχομαι εδώ, Κοντοσούλι τρώω. Πάντα το Κοντοσούλι. Να άρχισε το μεσημέρι να είναι φρέσκο. Ναι, το μεσημέρι, φυσικά μετά την εκκλησία περισσότερες φορές. Πάμε εμείς στον Άγιο Βασίλη. Ναι. Από εκεί εισταραγόμαστε εδώ, πρώτα το μεσημέρι. Ναι, ναι. Και έχουμε και ωραίο ζάχαροπλαστείο, ναι, που όλα τα φτιάχνουμε εδώ. Ναι. Ναι. Αλλά τα τρίγωνα είναι κάτι που ήταν από το πανόραμα, ναι, της, ναι, Θεσσαλονίκης, ναι, εκεί. Ναι, είχαμε ένα ζάχαροπλάστη, ναι, και αυτός μας το μάθε. Τα πιο πολλά της πάστης αυτός μας έμαθε πώς θα τα κάνουμε. Και αυτό ήταν κάτι, γιατί από εκεί ήταν, ναι, το παιδί, ναι, και μας έμαθε πώς να το κάνουμε. Πάντως, όποτε έρθω τα γλυκά και όλοι οι Αμερικανοί έχουν μάθει να τρώνε τα ελληνικά γλυκά. Ναι. Πάντως, κοίταξε, όταν άνοιξε ο πατέρας μου, τους έδινε, πρώτα είπανε τι κάνετε και θα πεθάνετε, παιδιά, στους καουμπόιδες θα δώσεις γύρω. Και λέω, πατέρα μου, μη σταγωριέσαι, μια χαρά θα είμαστε. Και πραγματικά, οι Αμερικάνοι, οι Τεξανοί μας κάνανε embrace και μας δώσανε καλή ζωή. Μα η μάνα μου έλεγε που έβγαζε τα ντολμαδάκια. Και του στάδινε έτσι, ξέρεις, σε όλους να το δοκιμάζω, γιατί κανένας δεν ήξερε τον ντολμαδάκι. Και έχει πιάσει. Ξέρω, ας πούμε, κόσμο που Φιλιππινέζοι, Ισπανιόλοι, διάφοροι, και πάντοτε όλοι λένε, α, ξέρεις, πήγα στον Νίκο Νίκος και οι γιατροί μου αυτό, έφαγα αυτό, έφαγα εκείνο. Με πείτε, είναι το καλύτερο, λέει, όλα είναι καλά. Ευχαριστώ. Αλλά, δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι και ο κόσμος εδώ, οι ξένοι, αγαπούσανε το ελληνικό πολύ από εσένα, από εδώ. Εντάξει, τώρα κάνουν travel πολύ. Είναι διαφορετικό σαν πριν, όμως 1977, 1980s. Ναι, εμείς τους δείξαμε. Πριν από εμάς ήταν ο Ζόρμπας, ήταν 2-3, εντάξει, όλοι έχουν κλείσει τώρα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε κρατήσει τόσα πολλά χρόνια, 45 χρόνια είναι τώρα το μαζί. Ευτυχώς. Μας αγαπάνε όμως. 45, αλλά προχωράει και παραπάνω και εδώ μέρος. Ναι, ναι, είμαστε 45, μας στο prime. Στην Ελλάδα ξέρω πας κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, εκεί στοιχείο. Και στον Πειραιά ή μόνο στοιχείο. Εντάξει, η Αθήνα για μένα είναι το πιο ωραίο πόλη στον κόσμο. Και νομίζω σε άλλα 10 χρόνια νομίζω θα γίνει και καλύτερο. Για τώρα με το ελληνικό που φτιάχνουν εκεί και θα είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει η Αθήνα πάρα πολύ. Και πάω εκεί 3-4 μέρες όταν φτάσω, ύστερα πάω χείο, ξεκουράζουμε, ύστερα πάω πίσω για άλλες 3-4 μέρες Αθήνα, ή πάμε να ταξιδεύουμε σε άλλο νησί. Πιο πολύ όμως χείο. Από μικρό με πήγαινε ο πατέρας μου και η μάνα μου, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε εκεί. Ήταν μια φορά λέγαμε που θα πάμε να μείνουμε, you know, στην Αθήνα. Πήραμε το σκύλο, πήραμε το παπαγάλο που είχαμε, όλα τα πράγματα, τα πήγαμε στην Ελλάδα και ύστερα αφήσαμε το μαγαζί ανοιχτά με τα αδέρφια μας. Και γιατί η αδερφή μου ήταν να πάει γιατρός και ήθελε να κάτσει εδώ να σπουδάσει και τα άλλα παιδιά είχαν το μαγαζί. Και τελικά τότε με το 80s το Houston έπεφτε λίγο η οικονομία
και είπαμε, παιδιά, πάμε πίσω να βοηθήσουμε. So, τελικά έπρεπε να φύγουμε. But οι ρίζες μας είναι πάντα Ελλάδα. Εδώ έχεις και τα αδέρφια σου μαζί, λοιπόν. Για το μαζί είμαι μόνος. Η αδερφή μου ήθελε να γίνει γιατρός, ο άλλος δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά, ο άλλος έφυγε από το Houston. Ήμουνα το πιο μικρό παιδί και η μάνα μου χρειαζόταν βοήθεια. Και εγώ πιο πολύ ήμουνα στο μαζί και δούλευα και στο τέλος εγώ το ήθελα. Τι κάνω τα αδέρφια σου, είναι εδώ στο Houston ή... Ο ένας δυστυχώς τον χάσαμε πέρσι. Ο άλλος είναι στο Σιάτλ, κάνει real estate και η αδερφή μου είναι γιατρός. Εδώ, στο Houston. Όχι, είναι στο Boston. Στην Boston, ναι. Είναι καλό, μα νομίζω θέλει να έρθει πίσω. Ναι. Είναι πολύ κρύο εκεί. Έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς εδώ. Ναι. Έκανα την περασμένη Παρασκευή, έκανα ένα interview. Ναι. Στο γιατρό, το Θεόδωρος Μολογιάννης. Ναι, και ωραία. Έκανε την πρώτη εγχείρηση στο διάστημα από την Αμπρόσκα, το γραφείο με το καλύτερο. Ναι. Και... Κοίταξε, είναι πολύ έξυπνος ο Μολογιάννης. Και έτσι πήγα στα γραφεία του, μου στείλε ένα email και ήθελε να τον κανονίσει και το έκανα και ήμουν στην Ελλάδα. Ναι. Έχουμε καλούς γιατρούς εδώ. Οι Έλληνες είναι... Εντάξει, σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες έχουν κάνει καλή δουλειά. Τι βλέπεις για το μέλλον εδώ, τον ελληνισμό, ζεις μέσα στα... Σαν που σου είπα, για το μέλλον του ελληνισμού είμαστε δυνατοί. Εντάξει, δεν ξέρω σε νούμερα πόσο μεγάλο είμαστε σαν Νέα Υόρκη, η Detroit ή άλλη μέρη, Chicago. But εδώ, οι Έλληνες εδώ, ένας προσέχει πιο πολύ, προσέχουν ένας τον άλλον. Βοηθάνε ένας τον άλλον. Εγώ θυμάμαι η μάνα μου και ο πατέρας μου, σαν σου έλεγα. Μου είπαν να μην το ξεχάσεις. Δεν είχαν λεφτά. Ο ένας έδωσε equipment. Να φτιάξουν το μαζί. Ο πάπας τους λέει πάρε ό,τι θέλετε και πληρώσετε όποτε θέλετε. Τα πήραν, το πληρώσαν τον άνθρωπο, χωρίς αυτή τη βοήθεια, ποιος ξέρεις. Ο Demers που έχουν το Demers Barbecue, δεν ξέρανε τη μάνα μου και τον πατέρα μου, θέλανε τραπεζίτη, τους πήγε στον τραπεζίτη και υπόγραψε κιόλας ο άνθρωπος. Ποιος το κάνει αυτό. Ο Τζίμις ο Πετρελιώτης, που ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, πάντα βοήθαει όλο τον κόσμο εδώ. So, χωρίς αυτούς, ποιος ξέρεις τι θα είχαμε. Μία από τις ερωτήσεις γι' αυτό ήταν πόσο Έλληνας αισθάνεσαι μέσα εδώ. Το είχε κάνει ένας δημοσιογράφος τον Tom Hanks, και του λέει, εγώ το λέει, αισθάνομαι ότι θα είμαι 1000% Έλληνας. Γιατί το λέω, εγώ διάλεξα να είμαι Έλληνας. Είμαι 100% Έλληνας και 100% Αμερικάνος. Και αυτό είναι το σωστό, γιατί εδώ γεννήθηκες, εδώ μεγάλωσες, εδώ... Όταν πει κάποιος για Ελλάδα, αν τα πούνε που δεν τα λένε πολύ, άσχημα ήδη η Ελλάδα, στεναχωριέμαι. Γίνομαι λίγο φέτσε. Ναι. Όταν λένε για την Αμερική, το ίδιο. Ναι. Όταν πήγαινα πίσω στην Ελλάδα, πάντα με λέγανε Αμερικανάκι. Να το Αμερικανάκι. Τώρα πιο πολύ δεν το λένε, παλιά όμως ήμουν Αμερικανάκι. Στην Ελλάδα ο κόσμος δυστυχώς και εμένα, επειδή είμαι από τον Πόντο, μας φωνάζαν τουρκόσκο. Ναι. Και τους έλεγα, εάν εμείς ήμασταν στο Κόσπορο, ακόμα θα είχαμε τις περιουσίες και θα μέναμε εκεί, δεν θα χάναμε τους γονείς μας, τους συγγενείς τα ναι. Η μητέρα μου είχε 11, ο πατέρας της είχε 11 αδέρφια. Ναι. Μόνο δύο γλιτώσαν. Όλοι οι άλλοι σκοτωθήκανε, τους πάρξανε οι Τούρκοι. Και ήρθανε στην Ελλάδα και εγώ όταν πήγα για μόνιμα,
λέγανε Αμερικάνο. Το Αμερικάνο λέει, όχι, πέστε με ο Πόντιος, λέει, όχι Αμερικάνο. Έτσι. Δυστυχώς έχουν μερικά τέτοια προβλήματα στην Ελλάδα, δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι ένας κύριος ήταν στο χωριό και είχε άλογο. Ωραίο, πολύ όμορφο άλογο. Και τον άκουγα τικ-τικ-τικ-τικ και σταμάτησε μπροστά μου και με σπαστικά, δεν ήξερα αγγλικά. Και αυτός νομίζω ήταν κομμουνιστής. Μα με πείραζε να ήταν καλός. Και μου έλεγε American boy, no good. Και έτρεχε με το άλλο. Σταμάτα εγώ να μου το πει. Και γέλαγα, γέλαγα, γέλαγα. Λέσια, ναι, κάθε χρόνο πηγαίναμε. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου. Πήγαμε στη Χίο και είμαστε στη θάλασσα μέσα και βγαίναμε έξω, μακριά. Και γυρνάς και βλέπεις τώρα... Το νησί. Ναι. Και μου έλεγε να έρχεσαι κάθε χρόνο με τα παιδάκια σου, όταν έχεις παιδάκια να τους φέρνεις. Και το θυμάμαι αυτό και το κάνω το ίδιο. Και πάμε, κολυμπάω με τα παιδιά μου έξω και τους το λέω το ίδιο πράγμα. Ναι, η θάλασσα είναι ρηχή. Ναι. Εκεί στο τελευταίο φορά που ήμουν, έκατσαν 20 μέρες στο Καρφά. Α, ναι, όχι, εμείς δεν μ' αρέσει. Εντάξει, μ' αρέσει ο Καρφάς, είναι για τα παιδάκια ναι, αυτά. Ναι, γιατί είναι χαμηλό. Όχι, εμείς πάμε Αγιά Φωτιά που είναι ναι, λίγο, έχει πιο βαθιά, μ' αρέσει. Ναι, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Ευχαριστούμε κι εμείς. Εδώ λέει τι σημαίνει η Ελλάδα για εσάς που το έχεις πει αυτό, τι σημαίνει για εσάς η Αμερική, αυτό. Εντάξει, η Ελλάδα για μας είναι κάπου που πάω πίσω, να θυμάμαι που ήρθαν οι γονείς μου, που ήρθαν οι ρίζες μας και είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Σου πάω πίσω κάθε χρόνο. Δείχνω αυτό στα παιδάκια μου, τα μαθαίνουν και αυτοί και ύστερα φεύγουμε, είναι οι διακοπές. Δεν δουλεύω εκεί, εντάξει, είναι πιο ήρεμα για μένα. Και η Αμερική είναι εδώ που έχουμε και ζω και μπορώ να κάνω τη ζωή που χρειάζομαι να κάνω. Πώς βλέπεις τον ελληνισμό και τις ελληνικές κοινότητες εδώ, έχουνε μέλλον ή θα... Αμερικανοποιηθούν. Όχι, έχουν μέλλον. Γιατί όλοι, σε όποιον Έλληνα μιλάς, όλοι θέλουν να πάνε πίσω στην Ελλάδα, όλοι πάνε πίσω στην Ελλάδα, όλοι αγαπάνε την Ελλάδα. Πιστεύεις ότι οι επόμενες γενιές που βλέπουν να τους σπουδάζουν στα ελληνικά σχολεία και αυτά, θα κρατήσουν έτσι τον ελληνισμό. Εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς από τώρα. Να γίνει. Γιατί εμείς εδώ στο Χιούστιν είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε ένα από τα καλύτερα σχολεία στο Χιούστιν που είναι. Γεια σου. Που είναι. Είναι ελληνικό. Και είναι ένα από τα καλύτερα. Σου πάνε από μικρά. Μαθαίνουν για την Εκκλησία, μαθαίνουν για το Orthodox, μαθαίνουν για όλα. Είμαστε τυχεροί, δεν ξέρω τώρα άλλοι, αλλά νομίζω όπου πας τώρα. Και τα δύο σχολεία που έχουμε εδώ είναι πολύ καλά. Είναι amazing. Ναι, είναι πολύ καλά. Ναι, δεν σου λέω... Συγγνώμη. Yeah, just give it to... I'll try to tell them that's for Ted. Ναι, είναι πολύ επίγον που έχουμε εμείς αυτά, την εκκλησία μας και το σχολείο εδώ. Και είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ. Έχω καλύψει και μερικούς Έλληνες πολιτικούς που είναι εδώ. Μέιερ και Στεφάνσον έτσι. Σε ενδιάφερε καμιά φορά να μπεις στα πολιτικά. εντάξει. Νομίζω ότι οι Αμερικοί έχουν τα δικά τους προβλήματα. Πιο πολύ τώρα. Δυστυχώς.
So, δεν ξέρω. Γι' αυτό όταν σου λέω εγώ πάω στην Ελλάδα, δεν τα σκέφτομαι τα αυτά τόσο πολύ, γιατί πάλι διακοπές. Τα παιδάκια σου, πώς είναι, πώς αισθάνονται όταν πηγαίνουν? Πολύ επερήφανο. Πολύ. Σας αρέσει? Πάρα πολύ. Αφού εγώ θυμάμαι μια φορά, και γιατί η γυναίκα μου είναι Αμερικανίδα και ήταν το παιδί μου 8-9 χρονών, κάτι έτσι, δεν θυμάμαι. Και τότε το μάθε που είναι μισός και μισός και σταγορέθηκε, λέει τι, δεν είμαι Έλληνας. Όλο Έλληνας. Να, είναι πολύ περήφανη. Η γυναίκα μου που είναι Αμερικανίδα κιόλας, στο σχολείο βοηθάει πάρα πολύ να έχουν το ελληνισμό και κάθε 25 Μαρτίου κάνουν τη γιορτή, κάναμε πολλά πράγματα. Τα τσουρέκια, τα κουλουράκια, τα κόκκινα αυγά, όλο χρόνο κάνουν κάτι εκεί στο σχολείο να δείξουν το πώς είμαστε. Και η γυναίκα μου που είναι Αμερικανίδα, δεν είναι Ελληνίδα, όμως το κρατάει για τα παιδάκια. Εδώ η δικιά μου η πείρα είναι 90% της Αμερικανίδας που έχω γνωρίσει που πήραν Έλληνες, μπορεί και παραπάνω, είναι τόσο πολύ μέσα στα ελληνικά, στα σχολεία, την εκκλησία, τα αυτά, και βοηθάνε πάντα πολύ. Ναι. Και συμφωνώ. Και το έχω δει και στην Αγία και εκεί εδώ. Ναι, συμφωνώ. Και στον Άγιο Βασίλη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι, και θα σου στείλω το link να το δεις εκεί. Και όταν θα μπει στο YouTube, που θα είναι αυτό στο website που σου έδειξε εκεί. Ωραία. Αυτό θα σου πάρω. Θα το κρατήσω. Ναι. Αλλά όποτε έχεις καιρό, κοίταξε το website εκεί να δεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πολύ. Καμιά μέρα κάνουμε τη μητέρα σου. Όταν έρθει, ναι. Αυτή έχει πολλή ιστορία.